Η απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει 5.000 εργαζόμενους στα κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και ολοήμερα σχολεία από μισθωτούς σε αυτοεργοδοτούμενους ήταν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Θεωρούμε ότι αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει να υπάρξει μια δικαίωση, να γίνει καθεστώς το οποίο αφορά εργαζομένους. Συνιστά αφόρητη πρόκληση και μετατρέπει την κυβέρνηση σε κοινό παραβάτη. Διαφωνούμε κάθετα με αυτή την εκμετάλλευση των ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στα ΚΙΕ δεν είναι προϊόν για να πουλιέται στο παζάρι. Η κυβέρνηση εφεσιβάλλει στο ανώτατο την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ως παράνομη αλλαγή του καθεστώτος εργοδότησης των εργαζόμενων στα κρατικά Ινστιτούτα, ενώ έχει προχωρήσει παράλληλα στην προκήρυξη θέσεων για εκπαιδευτικούς για τα επόμενα 3 χρόνια με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.